Καλησπέρα. Γεια σου, Κώστη. Έλενα, να ξεκινήσουμε με σένα. Τι κάνεις? Είμαι καλά. Είσαι κουρασμένη? Είμαι άρρωστη. Τι έχεις? Είμαι καλά. Έχω λίγο πυρετό, μπουκωμένη, αλλά είμαι καλά. Εντάξει, αγαπούλα μου. Το συγκεκριμένο κόνσεπτ βγήκε από τα ρούχα ή τα ρούχα από το κόνσεπτ? Δηλαδή, τα ρούχα τα έχεις, είναι δικά σου. Ναι. Γιατί μόλις πριν είπες ότι ναι, το φοράς. Ναι, είναι δικά μου. Ωραία. Άρα, βρήκες αυτό το σύνολο, έβαλες και αυτό το παλτό από πάνω και είπες τώρα θα πάω στο διαιτολόγο που τον γουστάρω. Αλήθεια. Τώρα. Κάπως έτσι. Πώς ρε αγάπη μου, δηλαδή. Πώς γίνεται, δηλαδή. Τι κόνσεπτ είναι αυτό για να μπορούμε να κρίνουμε ότι έβαλες την παγέτα που την έχεις και τη βάζεις με αυτά τα παπούτσια ή με μποτάκια ή με τακούνια και βγαίνεις έξω το βράδυ. Έβαλες ένα παλτό που δεν έχει βάρος. Πίσω είναι ξεφτισμένο. Τρέχουν κάτι κλωστές, έχουν ξεφύγει. Πίσω. Και το έκανα. Και με το ψαλιδάκι. Όχι, έχει. Άσπρη, έτσι. Ξέρεις, είναι αυτά τα άσπρα πάνω από τη μαύρη την παγέτα. Είναι το παλτό από πάνω το οποίο δεν το φοράς ποτέ. Και ξαφνικά δεν βλέπω. Είναι ακριβώς κλωστή. Εγώ το είδα όμως. Έχεις βάλει και τα μαλάκια μέσα και ένα σκουλαρίκι μεγάλο και πας λίγο και περπατάς έτσι. Γιατί είναι σαν να βαριέσαι, το καταλαβαίνεις. Όχι, δεν βαριέμαι. Μα όμως πρέπει να κάνεις κάτι γι' αυτό. Δεν καταλαβαίνω το κόνσεπτ και τα ρούχα σε συνδυασμό. Ποιος, δηλαδή, τι προτείνουμε τώρα. Η αλήθεια είναι ότι εστιάζω πιο πολύ στα ρούχα παρά στα κόνσεπτ. Μα δεν έχει σχέση με αυτό που περιγράφεις, καταλαβες. Ναι. Δηλαδή, αν έλεγες μόλις σηκώθηκα, δεν νιώθω πολύ καλά και πάω στο γιατρό να μου γράψει μια αντιβίωση, εντάξει. Και μου σκίστηκε το παντελόνι που θα φορούσα κανονικά και έβαλα την παγέτα και βγήκα. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι είναι κάποια ρούχα που έχεις, αυτή την εικόνα που μου δημιουργείς, είναι κάποια ρούχα που έχεις, κάνεις μια ξεπέτα κόνσεπτ, πιστεύω ότι είναι πολλά παραπάνω τα πράγματα που έχεις να δείξεις εδώ και δεν τα βλέπω και είναι η δεύτερη εβδομάδα και θα ήθελα πραγματικά να το δω από αύριο. Ωραία. Γιατί σε γουστάρω. Είναι ένα από μένα σήμερα. Ευχαριστώ. Άσος από την Έλενα και πάμε, Κορίνα μου, να ακούσουμε το Στέλιο.